Φιλοξενούμε λοιπόν τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Σπάρτης, επικεφαλής των Ενωμένων Πολιτών και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σταύρο Αργυτάκο. Κύριε Αργυτάκο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Λάκωνες, όπου και αν βρίσκονται. Και εύχομαι αυτό που μας έχει βρει να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πάλι με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, διότι δυστυχώς θα υπάρξουν απώλειες και αυτό είναι το άσχημο. Να το ευχηθούμε όλοι μας βεβαίως και το ελπίσουμε μετά από 5 περίπου μήνες. Θα ξαναλέμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε απόψε. 5 μήνες στα κοινά είναι σημαντικός χρόνος. Ακριβώς είναι, σημαντικότατος. Να σας ρωτήσω λοιπόν καταρχήν, κύριε Αργυτάκο, ποια είναι η άποψή σας για την παράταση του απαγορευτικού στο Δήμο Σπάρτης μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Κοιτάξτε να σας πω. Όλα αυτά που αποφασίζονται με βάση τις εισηγήσεις που κάνει η Σχετική Επιτροπή που είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Υγείας. Από τη στιγμή που η Επιτροπή το εισηγήθηκε, από ό,τι δηλώνουν και ο Πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτή την μέθοδο. Είναι ένα λυπηρό γεγονός με την έννοια ότι ένα πιο σκληρό lockdown έχει πάντοτε αρνητικές επιπτώσεις. Εύχομαι το εξής, και αυτό αφορά όλους μας, αλλά κυρίως θα ήθελα να παρακαλέσω τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες στο Δήμο μας, να φροντίσουν και ήδη για την τήρηση των απαγορευτικών μέτρων, αλλά και σε όλη την Ελλάδα να γίνει αυτό, για να μην φτάσουμε στο πολύ δυστάριστο σημείο, σύντομα να προχωρήσουμε σε κλείσιμο, ενώ ακόμη δεν έχουμε ανοίξει καλά-καλά. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα και το απευθύνω και προς όλους μας. Παράκληση μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, να τηρούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέτρα. Έτσι, όλοι μας. Μετά την επαναξιολόγηση της κατάστασης αναβλήθηκε η αύξηση του προστίμου. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε προχθές, το σχόλιο σας θα ήθελα, κύριε Αργυτάκο. Κοιτάξτε να σας πω, το 400 ευρώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Mm-hmm. Διότι μπορεί κάποιος για λίγη ώρα, για κάποια μικρή παράληψη, γιατί να πληρώσει 500 ευρώ αντί για 300. Όχι, τα 300 είναι μικρό ποσό τη σημερινή εποχή. Αλλά πρέπει για μένα πρέπει, του μισθού. Για μένα πρέπει να αυξηθεί για αυτούς που συμμετέχουν σε τα λεγόμενα κορονοπάρτι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί αυτός που ξέχασε να πάρει κάτι την ταυτότητά του μαζί ή κάποιο άλλο καθυστέρησε 2-3 λεπτά να πληρώσει 500 ευρώ, να πληρώσει 300 ευρώ και αυτός πάλι που συμμετέχει στο κορονοπάρτι να πληρώνει πάλι 300. Όχι, αυτοί πρέπει να πληρώσουν 500 και ενδεχομένως περισσότερα. Mm-hmm, μάλιστα. Κύριε Αργυτάκο, σε ποια φάση είναι η διαδικασία του ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων? Παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Νίκα, ότι τις επόμενες 10 ημέρες θα υπογραφεί το συμφωνητικό μεταξύ Περιφέρειας και της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση. Ναι, πείτε μας περισσότερο. Να σας πω ότι πριν ξεκινήσω, ότι έχουμε άριστη συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη. Πράγματι, είναι έτσι όπως τα είπε ο κύριος Νίκας. Επειδή υπογράφει κάποια διαδικασία, κάποια σύμβαση μεταξύ, η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και της Αναδόχου Εταιρείας την Δευτέρα πριν τα φώτα. Mm-hmm. 4 Ιανουαρίου δηλαδή. Ναι, ναι, και εντός 10 ημερών περίπου, ενδεχομένως και νωρίτερα, θα υπογραφεί το πρωτόκολλο έναρξης ισχύως της σύμβασης. Που σημαίνει από την ημέρα της υπογραφής θα τρέχουν όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή το δεκάμηνο για να ξεκινήσει, που είναι υποχρεωμένη η ανάδοχος εταιρεία να ξεκινήσει την προσωρινή διαχείριση, που συνεργασία και με τον κύριο Νίκα είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι ενδεχομένως να μειωθεί και στους 5 μήνες, διότι καταλαβαίνετε κάθε εβδομάδα που περνάει για τους δημάρχους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση είναι σημαντικός. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε. Και το 28μηνο που πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα, να παραδοθούν για λειτουργία. Εδώ θέλω να πω επίσης ότι είμαστε προς το τέλος της πρώτης φάσης για τους 6-7 τουλάχιστον ΣΜΑ να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να γίνει βγουν τεύχη δημοπράτηση και να γίνει διαγωνισμός. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο διότι θα μειώσει το κόστος μεταφοράς. Mm-hmm. Επίσης, μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, όποτε έχω μιλήσει με την εταιρεία που τους έχουμε αναθέσει τη σύνταξη του νέου ΠΕΣΔΑ, γιατί κάθε 5 χρόνια πρέπει να αναθεωρείται ο ΠΕΣΔΑ. ΠΕΣΔΑ σημαίνει Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποδείτων Πελοποννήσου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό σημείο.
Θα ξεκινήσουμε και εμείς, πιστεύω, αν το πάρουμε στο Φεβρουάριο, θα γίνει απαραίτητη η απαιτούμενη διαβούλευση. Στη συνέχεια θα ψηφιστεί από την περιφέρεια και θα έχουμε καινούριο ΠΕΣΔΑ, ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τον ΕΣΔΑ, δηλαδή τον εθνικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Εξυπακούεται. Ναι, όχι, είναι, σαφώς θα είναι. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Σας είπα ότι ο ΠΕΣΔΑ, ναι, εμείς περιμένουμε μέσα στο Φεβρουάριο να μας παραδοθεί το σχέδιο. Και θα αποφασίσουμε εμείς, σαν ΦΟΣΔΑ, και στη συνέχεια θα αποφασίσει και η περιφέρεια. Να έρθουμε τώρα στα του Δήμου μας και να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Αργυτάκο, πώς κρίνετε την πορεία της Δημοτικής Αρχής μέχρι αυτή τη στιγμή? Όσον αφορά τον κύριο Δούκα, τώρα εντάξει και τη Δημοτική Αρχή, είναι σαφές ότι δεν έχει καταφέρει κάτι ουσιαστικό στο Δήμο μας έως σήμερα. Και αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί οποιοδήποτε. Παρά τα βαρύγδουπα λόγια στην προεκλογική του εκστρατεία, ότι τους πρώτους τρεις μήνες θα δούμε τη διαφορά, υπάρχουν προτζεκτάκια, όπως συνήθιζε και συνηθίζει να λέει, που θα χρειαστούμε πολλούς ανθρώπους για να τα υλοποιήσουμε, και οι περισσότεροι νόμιζαν ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας στο Δήμο. Το πάμε όλοι μαζί και τόσα πολλά. Θα μπορούσε να κάνει κάτι. Θα μπορούσε να το παραδεχθεί, να προχωρήσει και να προσφέρει κάτι καλύτερο. Έχει επιλέξει όμως πάλι να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια. Προφανώς για να καλύψει την ανεπαρκειά του. Ακόμα και μέσα στην παράταξή του υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να σας θυμίσω την παρέτηση του αντιδημάρχου και αναπληρωτή του κυρίου Βακαλόπουλου, την παρέτηση του κυρίου Τόμπρα, που ο ίδιος τον είχε διορίσει πρόεδρο του αναπτυξιακού δικτύου. Να πούμε για το συνομικό πρόσωπο ότι πολλές φορές δεν υπήρχε απαρτία, διότι απουσίαζαν οι σύμβουλοι που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο από την παράταξή του. Είναι και άλλα τα οποία δεν είναι και του παρόντος να τα πω. Είναι πράγματι λυπηρό ο κύριος Δούκας να ακολουθεί μια τέτοια φτηνή τακτική μετάδοσης ευθυνών. Είναι τόσο φανερό αυτό που κάνει, που αν μιλούσαμε για τυκλοποδιές, βάζει τυκλοποδιές ο ίδιος τον εαυτό του. Μάλιστα. Υπάρχει πάντως εδώ και καιρό, κύριε Αργυτάκο, μία υφέρπουσα φημολογία, θα έλεγα, ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας και η παράταξή του σας στήριξε για την εκλογή σας στην Προεδρία του ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τι απαντάτε σε αυτή την φημολογία, την πληροφόρηση? Πρέπει να το ξαναπούμε, οπότε θα απαντήσω άλλη μια φορά. Κάποιοι κύριοι, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, συνεχίζουν να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον κόσμο και να κερδίσουν τις εντυπώσεις προς ίδιον όφελος. Κοιτάξτε, στα λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα τοποθετηθώ λοιπόν άλλη μια φορά, ακόμα, σχετικά με το ΦΟΣΔΑ, με επιχειρήματα, χωρίς να θέλω να κουράσω. Να πω το εξής, ότι η διαφορά που υπήρξε με την απόφαση που ελήφθη είναι ότι εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν μεταξύ τους ποιος θα είναι το τρίτο μέλος που θα εκπροσωπήσει το Δήμο και όχι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλω όμως εδώ να πω, γιατί θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, ο κύριος Δούκας είχε την άποψη να πάει ένας από κάθε παράταξη. Προφανώς κάποιοι μέσα από την παράταξή του και από την αντιπολίτευση δεν το ήθελαν αυτό. Και μάλιστα του είπαν ότι δεν μπορεί να προτείνει στον αριθμό που δικαιούται ο ίδιος από άλλη παράταξη. Αυτό ήταν ανακριβές, διότι υπάρχει και σχετική εγκύκλωση από το 19, που έλεγε πώς γίνεται. Λανθασμένη πληροφόρηση, ίσως.
είπα για τον κύριο Δούκα, θεωρώ ότι δεν το γνώριζε και η πρόθεσή του ήταν αυτή. Από εκεί και πέρα δεν πήγα εγώ. Εμείς αναγκαστήκαμε λοιπόν να καταθέσουμε προσφυγή. Και ζητήσαμε με αίτησή μας, αφού καταθέσαμε την προσφυγή, να επαναξεταστεί το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ανακληθεί. Οφείλω να πω ότι την πρώτη φορά που έλαβαν αυτή την απόφαση, ενδεχομένως να μην γνώρισαν ποια ήταν η πραγματικότητα. Και το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, αν πρέπει να ψηφίζουν όλες οι παρατάξεις μαζί ή μόνο η αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τα 2/5 που δικαιούται η αντιπολίτευση. Όμως, από τη στιγμή που καταθέσαμε την προσφυγή και κάναμε την αίτηση, και ακούστε τι έγγραφα προσκομίσαμε, πώς γίνεται η διαδικασία. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Την υπαριθμόν 2/115/2000 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που λέει ξεκάθαρα πώς γίνεται η διαδικασία. Κατά συνέπεια, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ιδίου Δήμου από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν νόμιμη, όπως ορθώς αποφάσισε η διοίκηση με την προσβαλόμενη πράξη. Είναι δε αβάσιμα όλα τα περί του αντιθέτου προσβαλόμενα με την κοινωμένη αίτηση. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε εμείς, απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και όλη η διοίκηση αποδέχονται την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Στο Δήμο Σπάρτης μόνο δεν την αποδέχονται. Δεύτερο στοιχείο. Την υπαριθμόν 142/2007, ομόφωνη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Που και αυτή ξεκάθαρα λέει ότι γίνεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και μάλιστα καθορίζει και τη διαδικασία, εάν δεν συμφωνούμε ή αν υπάρξει ισοψηφία, τι διαδικασία ακολουθείται. Δεν συμμετέχει η πλειοψηφία, όπως έγινε στο Δήμο Σπάρτης. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα έγγραφα. Έχουμε δεν είμαστε και άλλα. Έχουμε. Δεν είναι. Την υπαριθμόν 26 Ιανουαρίου 2007, εγκύκλιο 8 του Υπουργείου, την οποία χρησιμοποίησε και ο Δήμος Σπάρτης στη συγκεκριμένη συνεδρία που αποφασίζαμε για τα νομικά πρόσωπα και για όλα λέει αναλυτικά τι γίνεται, όπως και για το ΦΟΣΔΑ λέει αναλυτικά, αλλά εκεί έκαναν ό,τι γνώριζαν. Και δεν αφορά τον κύριο Δήμαρχο αυτό. Αυτή παραπέμπει στη διατάξη του άρθρου 104 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα για εκλογή Δημαρχιακής Επιτροπής και λέει ότι εφαρμόζεται ανάλογα, όπου εκεί η μειοψηφία εξέλεγε τους δικούς της εκπροσώπους. Μάλιστα. Φάκελος, ολόκληρος. Όχι, μα είναι γιατί και απευθύνομαι κυρίως σε αυτούς που το γνωρίζουν. Έτσι. Mm-hmm. Δεν, εδώ υπάρχει εγκύκλιο στις 13 Σεπτεμβρίου του 19 που λέει ότι ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να προτείνει στα 3/5 που δικαιούται από όποια παράταξη θέλει. Που ενώ τον ενημέρωσαν διαφορετικά. Άλλο, γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου της ΚΕΔΕ, του κ. Ζιγούρη, που ασχολείται χρόνια με την αυτοδιοίκηση, που σαφώς λέει και αυτό το ίδιο. Λέει, συμπερασματικά, η υπόδειξη των εκπροσώπων των 2/5 γίνεται με τη συμμετοχή των λοιπόν παρατάξεων πριν τη παράταξη του Δημάρχου. Η υπόδειξη αυτή είναι υποχρεωτική για τα δημοτικά συμβούλια, όπως άλλωστε υποχρεωτική είναι και η υπόδειξη των 3/5 των μελών της παράταξης του Δημάρχου, τους οποίους υποδεικνύει ο ίδιος. Ζητήσαμε και ζήτησε και γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου, τη μόνιμη που έχουν προσλάβει. Και αυτή τα ίδια λέει, αυτά που λέμε εμείς. Να σας πω και το άλλο. Ότι επειδή ακριβώς κάναμε προσφυγή και ασχολήθηκε το Υπουργείο, και εγώ αυτά δεν τα γνώριζα όλα. Γι' αυτό είπα ότι από την πρώτη φορά θεωρώ ότι δεν το γνώριζα. Ή και αν το γνώριζα, δεν μπορώ να το ξέρω. Και υπήρχε δικαιολογία. Από τη στιγμή όμως που έγινε η προσφυγή που καταθέσαμε και γνώρισαν τι έχει γίνει, δεν έπρεπε να κάνω αυτό. Έγινε λοιπόν τροποποίηση και ξεκαθαρίζει περισσότερο το πράγμα. Τα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή τα 2/5, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εξ οφίτσιο,
ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Λοιπόν, μάλιστα, αυτά λέγαμε εμείς. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιος λέει τώρα, ποιος έχει δίκιο για όλα αυτά. Τι έπρεπε να κάνουν. Ήρθε λοιπόν, με συνάντησε μετά την ψηφοφορία και αν είχαμε ασκήσει την προσφυγή, στέλεχος του κυρίου Δούκα μου λέει ότι πρέπει, δεν γνωρίζαμε ότι θες να θες υποψηφιότητα κτλ. Και με προέτρεψε να επικοινωνήσω με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μου είπε ότι η γνώμη μου είναι να βρούμε μια διαδικασία και να μην περιμένουμε την εξέλιξη της αποφάσεως για να τελειώσει αυτό το θέμα. Και συμφώνησα. Και μάλιστα επειδή κάποιοι έθεσαν θέμα όταν έγινε αυτή η διαδικασία, είπα ότι ίσως δεν έγινε αντιληπτός, είπα στο πνεύμα που εξ αρχής ήθελε ο κύριος Δήμαρχος να υπάρχει εκπροσώπηση των τριών μεγάλων παρατάξεων, γιατί παραπάνω δεν μπορούσε να υπάρξει. Συμφωνώ και να σταματήσουμε εδώ. Και έτσι έγινε. Από πού και ως που υπήρξαν αυτά που λέγονται, θέλω να πω εδώ το εξής, ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι για να εκλεγείς πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Ο κύριος Δούκας, ακόμα και να ήθελε, δεν μπορεί να έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία αυτή. Και θεωρώ έτσι ικανοποίηση που η εκλογή μου υπήρξε ομόφωνη. Και γινώντας όμως, θέλω να πω το εξής. Αντί να κρίνουμε αρνητικά, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που εξελέγει πρόεδρος στο ΦΟΣΤΑ ένας από εμάς. Όποιος και να είναι αυτός. Σήμερα τυχάνει να είμαι εγώ. Αύριο μακάρι να είναι κάποιος άλλος από το Δήμο μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αργυτάκο, τι συνέβη και δεν υλοποιήθηκε η συνεργασία σας με τον κύριο Δούκα και την παράταξή του, με το συνδυασμό του, το Σεπτέμβριο του 2019. Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα. Τώρα. Σας πάω πίσω, ναι, τώρα. Κοίταξε, γιατί θα είχα πει και εγώ, θα δώσω συνέντευξη τύπου. Στα πιο πρόσφατα. Και δεν έδωσα και. Εντάξει, θα απαντήσω. Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς θέλαμε και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία στα δημοτικά. Από τα μέσα προς το τέλος Ιουνίου, ο κ. Δούκας μου ζήτησε να συναντηθούμε. Για να δούμε πώς θα συνεργαστούμε, αν θα συνεργαστούμε. Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Η συνάντηση αυτή καταφέραμε να γίνει στις 17 Αυγούστου, χωρίς πετιότητά μου. Εγώ ήμουν πάντοτε στη διάθεση του κ. Δούκα. Ανταλλάσσαμε και mail. Μου έλεγε για αξιώματα. Εγώ του είπα ότι πρώτα θα συμφωνήσουμε τι πρέπει να γίνει στο Δήμο, γιατί αν δεν συμφωνούμε στα βασικά, πώς θα συνεργαστούμε. Και υπό την προϋπόθεση ότι εγώ δεν θα πάρω κανένα αξίωμα. Πράγματι, η συνάντηση έγινε. Και αν και θα υπάρξει γραπτό κείμενο που θα περιγράφει τον τρόπο και τη μορφή συνεργασία μας και θα επικυρωθεί αυτό το κείμενο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορούν και οι συμπολίτες μας, οι δημότες μας, να γνωρίζουν πώς θα συνεργαστούμε. Δηλαδή, με πήρε διαφάνεια να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Όταν συναντηθήκαμε, κατέθεσα 10 προτάσεις στον κύριο Δούκα. Μεταξύ αυτών και ό,τι αφορά την Παλαιολόγου, που συμφώνησε. Mm-hmm. Την ανάπλαση. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τις δέχτηκε όλες. Μετά πήγαμε στα αξιώματα. Ζήτησα θέσεις 2 αντιδημάρχων και 3 νομικά πρόσωπα. Την Προεδρία. Δίστασε λίγο, δεν θα πω τώρα ποια ακριβώς ήταν και τα λοιπά, δεν έχει σημασία. Δίστασε λίγο ως προς τη δεύτερη αντιδημαρχία. Να σου πω, εμένα δεν με χαλούσε. Δεν ήταν λόγος για να πω δεν προχωρούμε. Είδα που δίσταζε. Μου είπε, θα δούμε, θα κάνουμε, τέλος πάντων θα το λύσω. Μετά από τις 4 μέρες, λαμβάνω ένα mail, αναρωτιέμαι ότι τα 90% και αυτά είναι στη διάθεση οποιοδήποτε τα αμφισβητήσει. Δεν θέλω να τα δείξω, αλλά όποιος αμφισβητήσει αυτά που λέω, υπάρχουν τα mail. Mm-hmm. Τελειώμενα πράγματα αυτά. Και αυτό το οποίο με εκνεύρισε σε μέγιστο βαθμό, μου υποδείκνυε
8 άτομα από το συνδυασμό μας που θα συμμετείχαν στο σχήμα. Δηλαδή, διάλεγε, επέλεγε. Ποιοι σύμβουλοι από το συνδυασμό το δικό μας θα συμμετέχουν στο σχήμα. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ και απάντησα βέβαια τότε στον κύριο Δήμαρχο και του εξήγησα γιατί πιστεύω ότι δεν δέχεται το γραπτό κείμενο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με εμάς ο κύριος Δούκας με την έννοια, ξέρετε, πάνω σε ένα πλάνο με τις δεσμεύσεις που είπα. Διότι έχει πλήρη επίγνωση της αδυναμίας του να τηρεί τις δεσμεύσεις του. Mm-hmm. Μάλιστα. Διαπιστώνετε, κύριε Αργυτάκο, τους τελευταίους μήνες. Πιο αυστηρή κριτική από την παράταξή σας προς τη Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για ποιους λόγους και αν θέλετε να μου σχολιάσετε λίγο την ουσιαστικά ανυπαρξία μέχρι στιγμής του απολογισμού έργων για το πρώτο έτος, η οποία διακόπηκε και όλες γινόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν είχε γίνει η άρση των μέτρων. Στη συνέχεια δεν ολοκληρώθηκε ο απολογισμός από την Δημοτική Αρχή, από τους αντιδημάρχους μάλλον. Επίσης, ένα υποερώτημα σε αυτό το ερώτημα, μιας και ο κύριος Χρήστος Πλειώτας, ο γνωστός δικηγόρος, ανακοίνωσε εδώ από την εκπομπή μας την υποψηφιότητά του για το δημαρχιακό αξίωμα. Είχε πει εκεί κάποια πράγματα, είχε αφήσει εχμές και προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και προς όλους, ακριβώς, ναι, προς όλους. Ήθελα τα σχόλιά σας για αυτά τα δύο πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα πράγμα. Άλλοι μας κατηγορούν ότι είχαμε μια παθητική στάση. Άλλοι μας λένε ότι δεν βοηθάμε τον Δήμαρχο κτλ. Αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε. Αυτό είναι γεγονός. Είναι και αυτό γεγονός, μάλλον. Λοιπόν, οφείλω όμως να αναφερθώ στο γεγονός ότι κάποιοι είπαν ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση, δεν κάναμε αντιπολίτευση στον πρώτο χρόνο και είχαμε παθητική στάση. Mm-hmm. Η στάση μας αυτή έδειξε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε ενεργητική και υπεύθυνη στάση, αφού σεβαστήκαμε την ψήφο των δημοτών μας. Και δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα με εγωισμό για να απαξιώσουμε τον κύριο Δούκα και την ομάδα του. Οφείλαμε να σεβαστούμε τους δημότες, την επιλογή τους, αλλά και τον κύριο Δούκα. Γι' αυτό και βοηθήσαμε όπου μας ζητήθηκε, καταθέτοντας επανειλημμένες προτάσεις. Αυτό δείχνει σεβασμό και διάθεση συνεργασίας. Το καλό του Δήμου μας πρέπει να κοιτάμε και όχι να τρέφουμε τον εγωισμό μας. Mm. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Δούκας, στην προσπάθειά του να βρει ανθρώπους να ρίχνει ευθύνες δεξιά και αριστερά, αντιδράσει. Και είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Και εδώ αναγκάζομαι να απαντήσω και στον κύριο Λιώτα, ο οποίος μίλησε για ανυπαρξία και απαξίωση όχι μόνο εμάς, αλλά τους πάντες. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή σας, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά. Ναι, πρώτη 3 μηνών περίπου. Ακόμα και τους ανθρώπους που δεν έχουν πτυχίο. Δηλαδή, μόνο οι πτυχιούχοι έχουν ικανότητες. Όταν λοιπόν απαξιώνεις τους πάντες, για να αποδείξεις τη δική σου αξία, στα πρώτα βήματά σου ως υποψήφιος δήμαρχος, αυτομάτως χάνεις το βηματισμό σου, διότι σκοντάφτεις πάνω στον εγωισμό σου. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι αυτά που ζήσαμε με τον απολογισμό που ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ολοκληρώθηκε, δεν τα είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Αυτό είναι πράγματι για πρώτη φορά και έχει δίκιο ο κύριος Δούκας. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Να παρουσιάζουμε πράγματα, να κάνουμε απολογισμό και το περισσότερο χρόνο να το αναφιερώνουμε στις διαδικασίες με τις αρμοδιότητες που υπάρχουν, ο καθένας στον τομέα του. Mm-hmm. Εμείς όταν κάνουμε απολογισμό, δεν αναφερόμεθα τώρα ότι αποδεχθήκαμε τη χρηματοδότηση του κράτους για τις σχολικές επιτροπές, παραδείγματος χάρη. Είναι πεπραγμένο αυτό. Δεν τι έκανε, μπορούσε να πούνε δεν τα θέλουμε. Λοιπόν, αυτό που ζήσαμε ήταν καταπληκτικό αποτέλεσμα, όχι μόνο εμείς. Αλλά και σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι βγαίναν έξω από την αίθουσα. Mm-hmm. Δεν ήταν απολογισμός αυτό το πράγμα. Όταν μιλάς τόση ώρα για κάθε τομέα, δεν θυμάται κανένας τι γιατί κάναμε σε τόσα δέντρα ελαφρό κούρεμα και σε άλλο διαφορετικό κούρεμα. Δεν είναι απολογισμός αυτό το πράγμα. Είναι να φέρουμε τώρα για 10 και 20 και 30 και 40 ευρώ. Mm-hmm. Μάλιστα.
Να σας ρωτήσω γιατί τα μέλη του συνδυασμού σας έχουν αποχωρήσει από όλες τις επιτροπές, κύριε Αργυτάκο. Κοιτάξτε, να πω κάτι για τις επιτροπές, γιατί τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν αποχωρήσαμε την Οικονομική Επιτροπή και από τα νομικά πρόσωπα. Οι επιτροπές αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Εκφέρουν νόμοι και τίποτα άλλο. Οι άλλες όμως επιτροπές, και η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα. Λοιπόν, να μας εξηγήσει ο κ. Δούκας που λένε γιατί δεν αποχωρούμε από τα άλλα. Γιατί στις επιτροπές που δεν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα δεν τον ενδιέφερε ποιος θα είναι πρόεδρος ή τι πλειοψηφία θα υπάρξει. Εκεί λοιπόν που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, γιατί δεν παραχώρησε τίποτα από τα 3/5. Mm-hmm. Μπορεί να μας πει. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Λοιπόν, σε αυτές τις επιτροπές είχαν δημιουργηθεί προβλήματα. Και ο κ. Μιχελόγκανος αναγκάστηκε να αποχωρήσει, δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Και άλλα πολλά. Και περισσότερες δεν έχουν λειτουργήσει. Όμως, μας έδωσε αφορμή αυτή η επιτροπή που συγκροτήθηκε για τα έργα. Εκεί διαπιστώσαμε ότι είχε έρθει την πρώτη μέρα, σαν ορθή επανάληψη, που δεν υπήρχε θέμα για να γίνει ορθή επανάληψη, και κατά κάποιο τρόπο εφηδιαστήκαμε. Αλλά δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα. Ναι, είπαμε να γίνει, να το δούμε πιο σοβαρά. Και μετά φέρουμε έναν κανονισμό λειτουργίας που αποδεικνύεται ότι αυτή η επιτροπή είχε εκτελεστικές αρμοδιότητες. Mm-hmm. Μάλιστα. Εκτελεστικές αρμοδιότητες. Και είδαμε, παιδιά, τι γίνεται. Και αποφασίσαμε να φύγουμε, τον κερασάκι στην τούρτα δηλαδή, όταν συνεδρίασε αυτή η επιτροπή, παρουσία του κυρίου Βαλιώτη, του κυρίου Μιράγια, αντιδημάρχων, με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου για την ανάπλαση του Παλαιολόγου. Έγινε και άλλη συνάντηση και μας δεν μας ενημέρωσαν. Για ποιο λόγο να παραμείνουμε. Και θεωρώ ότι έχουμε δικαιωθεί απολύτως. Δώσατε καλή πάσα για να έρθουμε στο θέμα της ανάπλασης Παλαιολόγου, ένα θέμα που αφορά όλους μας θεωρώ, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας. Στην εκπομπή μας έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα, από τη στιγμή μάλιστα που και 8 φορείς του νομού μας προσέφυγαν, κατέθεσαν προσφυγή στην αποκεντρωμένη. Να σας ρωτήσω, κύριε Αργυτάκο, εσείς, η παράταξή σας, γιατί αποχωρήσατε από τη συζήτηση του θέματος? Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, μέσα στις 10 προτάσεις που είχαμε καταθέσει τον κύριο Δούκα, ήταν και η ανάπλαση της Παλαιολόγου. Όχι με αυτό που αποφασίστηκε τελικά να γίνει. Μάλιστα. Που έγινε και η συνάντηση στο γραφείο του κυρίου Κίζη, στον οποίο έχουμε χρόνια πολλά, γιατί γιόταζε και προχθές και καλή χρονιά. Όπου εκεί αποφασίστηκε να γίνει ό,τι γίνει με τα 250 μέτρα και μετά δεν θα πειράξουμε αυτό που είναι το καμάρι της Σπάρτης. Το αρχιτεκτονικό, τους Φοίνικες. No. Και ενώ έτσι προχωρούσαμε, με τον κύριο Λαζαρίδη που πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο κύριος Λαζαρίδη συντόνισε τα πάντα, προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα και ξαφνικά έρχεται το θέμα, άλλη μορφή, αυτό που αποφασίστηκε. Και το βασικό ποιο είναι? Χωρίς τη συμμετοχή των φορέων. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Αν θυμίστε, είμαστε οι πρώτοι που από το 2016 φωνάζαμε για τους φορείς, οι πρώτοι που λέγαμε ότι πρέπει να γίνει απαχαρακτηρισμός Παλαιολόγου, αλλά δεν ακούγόμεθα. Για την εθνική οδό σου. Δεν ακούγόμεθα. Δεν σε ακουστήκαμε. Και εδώ να πω εδώ για τους φορείς. Οι οποίοι δεν είπαν δεν θέλουν, ούτε εμείς λέμε δεν θέλουμε. Πρέπει σαφώς να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις στην Παλαιολόγου. Κανένας δεν γίνει αντίθετος. Και μάλιστα οι φορείς, μερικοί από τους φορείς, έχουν καταθέσει καταπληκτικές προτάσεις. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι δεν εκτίθησαν οι φορείς. Γεγονός αυτό γιατί έχουμε συνομιλήσει μαζί τους, με εκπροσώπους. Δεν εκτίθησαν οι φορείς. Από τη στιγμή που εμείς θέσαμε πρώτη τη συμμετοχή των φορέων. Διότι είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου. Δεν είναι ότι κάνουμε μια διαβούλευση και αν δεν την κάνουμε δεν τρέχει τίποτα. Είναι πολιτικό το θέμα και μόνο. Μάλιστα. Είναι ουσιαστικό. Mm-hmm. Και είναι λυπηρό που ο κύριος Δούκας αγνοεί τους δημότες του. Έτσι λοιπόν εμείς αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, αφού καταθέσαμε πρόταση, αλλά είπαμε να μην συζητηθεί, διότι είναι η διαδικασία σωστή. Διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Και μάλιστα αυτό για την Παλαιολόγου, τα 250 μέτρα, ξέρετε, του έχω μια άλλη άποψη. Είναι πολλοί που λένε να γίνει κάτι και ό,τι να είναι, και να ξεκινήσουμε. Δεν είναι έτσι. Οι διαδικασίες που προβλέπονται, επειδή αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν τα επόμενα 50 χρόνια, πάνε σταδιακά, είναι σε βάθος πάνω από 10 χρόνια που ολοκληρώνονται, mm-hmm. και πρέπει να ξεκινήσουμε σωστά με τη συμμετοχή των φορέων. Δεν ξεκινήσαμε.
Τώρα με τα 250 μέτρα είπαν ότι να ξεκινήσουμε και μετά θα κάνουμε τα υπόλοιπα έτσι. Αλλιώς, που τελικά δεν ετηρήθηκε αυτό. Εγώ έχω την εξής άποψη. Έχουμε και σαν παράταξη. Δηλαδή μας λέτε ότι ξέρετε τι να κάνουμε για να μην χάσουμε τα χρήματα. Θα κάνουμε κάτι στην καρδιά του κέντρου της πόλεως. Μάλιστα. Ένθεν και ένθεν, παλαιολόγου και λυκούργους, διασταύρωση. Για να μην χάσουμε τα χρήματα και να το βρίσκουμε μπροστά μας μετά. Εγώ λοιπόν έχω την άποψη, πιστεύω, ότι είναι καλύτερα να χάσουμε τα χρήματα, αρκεί να ξεκινήσουμε σωστά. Mm-hmm. Μάλιστα. Τελικά αυτό ισχύει με την παράταση του προγράμματος, Αντώνης Τρίτσης. Μα ήταν δεδομένο αυτό. Ισχύει η παράταση. Μα ήταν δεδομένο. Γι' αυτό και έκλεισε κάνω στον κύριο Δήμαρχο, ας αναλογιστεί τι πραγματικά θέλει και ο ίδιος, τι πραγματικά θέλουν οι δημότες, τι πραγματικά θέλουν οι φορείς που είναι οι πιο αρμόδιοι σε ό,τι αφορά την κίνηση στη. Είναι το επιμελητήριο, είναι ο εμπορικό σύλλογο, είναι εκπαιδευτέ, είναι το κτέλ. Είναι αυτοί οι φορεί οι οποίοι έχουν την οικονομική ζωή στα χέρια του. Mm-hmm. Και να κάνουμε κάτι για το οποίο δεν θα μετανιώσουμε αργότερα. Μάλιστα. Ούτω ή άλλω αναμένεται και η απόφαση τη προσφυγή. Ό,τι έχω ακούσει, θα φτάσουμε μέχρι Συμβούλιο Επικρατεία. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πριν από λίγε ημέρε, εν μέσω σκληρού lockdown, την περασμένη Πέμπτη, οι νεκροί Φοίνικε, κύριε Ριτάκο, το είδατε κι εσεί άλλωστε, τη Παλαιολόγου κόπηκαν. Θα κοπούν το προσεχές διάστημα και οι υπόλοιποι νεκροί Φοίνικες. Το σχόλιο σας θα ήθελα. Για να κλείσουμε το θέμα. Καταρχάς, για τους Φοίνικες μας είναι γνωστοί. Ότι είναι το πόσιμο εδώ πέρα, ότι είναι σύμβολο για την πόλη και είμαστε αντίθετοι. Από τη στιγμή που έχουν ξεραθεί, σαφώς πρέπει να φύγουν. Mm-hmm. Και πρέπει να αντικατασταθούν. Μάλιστα. Διότι ο κ. Δούκας είπε ότι θα φτέψουμε Φοίνικες κτλ. Μάλιστα, έτσι, με στενοχώρια το θυμάμαι. Ο κύριος Κίνης είπε ότι είμαι άσχετος όταν είπα ότι τα πλατάνια ασθενούν. Και είπε ότι είμαι άσχετος μετά για την περίπτωση στα Γιάννενα και είπε ότι υπάρχουν πλατάνια που δεν ασθενούν. Εγώ εντάξει, δεν είμαι σχετικός, είναι ο κύριος Κίνης σχετικός. Τον διέψευσε όμως ο γεωπόνος του Δήμου που είπε ότι όλα τα πλατάνια ασθενούν. Και πλέον έχει αποφασιστεί να μην φυτευτούν πλατάνια. Μάλιστα. Οπότε βλέπετε ποιος και τι. Έτσι και λυπάμαι που το λέω αυτό. Τα σημεία της καθημερινότητάς μας, κύριε Αργετάκο, που ενδεχομένως σας ενοχλούν. Ποια είναι? Θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε η καθημερινότητα να μην επηρεάζεται από τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν και να ενταχθούν σε προγράμματα. Εάν δεν επιτύχουμε αυτό το πράγμα, που έτσι λειτουργούσε τουλάχιστον όταν είμαστε εμείς δημοτική αρχή. Άλλο κομμάτι, τα μεγάλα έργα που πρέπει να που γίνονται μέσω προγραμμάτων, διότι έτσι μόνο μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, με το τεχνικό πρόγραμμα και όλα αυτά, είναι τα χρήματα ελάχιστα. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Πελαγοδρομούν, χάνονται στην πορεία, δεν υπάρχει καλό εργασιακό κλίμα. Απόδειξη είναι και ότι και στο πρώτο κύμα κινητικότητας και στο δεύτερο φεύγουν εργαζόμενοι. Εύχομαι να περιοριστούν, διότι θα φτάσουμε σε πολύ δύσκολο σημείο σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Mm-hmm. Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός για το 2021 ψηφίστηκε πρόσφατα σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Ποια ήταν η θέση της παράταξης? Κοιτάξτε, εμείς το τεχνικό πρόγραμμα το ψηφίσαμε. Είπαμε για ένα και μοναδικό λόγο. Όχι ότι είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Σας είπα πώς είναι τα τεχνικά προγράμματα. Επειδή όμως και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η Τουρνή πέρσι δεν εκτελέστηκαν τεχνικά προγράμματα περιφερειακά της Σπάρτης, υπάρχει μεγάλη έλλειψη έργων όλα αυτά τα χρόνια από το Δήμο. Εγώ μια παράκληση υπέβαλα. Να υλοποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι και γι' αυτό το ψηφίσαμε. Τώρα στον προϋπολογισμό μπορώ να πω το εξής. Ότι επειδή εκεί υπάρχει το τεχνικό πρόγραμμα. Και ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι ή ψηφίζεις όλα και να δεν ψηφίσεις είναι σαν να τα ψηφίζεις όλα. Εμείς εκφράσαμε τη βούλησή μας για το τεχνικό πρόγραμμα. Στο δέντρο προϋπολογισμό, επειδή είδαμε μερικά πράγματα που δεν μας άρεσαν, όπως πάλι δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, θα σου πω ένα παράδειγμα για τους συλλόγους. Α, ναι. Ναι, δεν προβλέπεται πάλι. Δεν λέει ότι θα γίνει στην άλλη αναμόρφωση. Και κάποια άλλα πράγματα. Επειδή θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας καθαρά, ψηφίσαμε με παρατηρήσεις. Νομίζω το ίδιο έκανε και ο κύριος Βαλιώτης. Mm-hmm. Η Λαϊκή Συσπήρωση δεν ψήφισε καθόλου.
Θέλαμε να δείξουμε ότι όχι την απόλυτη αντίθεσή μας, αλλά πρέπει όμως κάτι να γίνει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα με αφορμή αυτά. Θέλω να πω το εξής, ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος κυρίως δεν εκτελούν τις αποφάσεις που λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα αναφερθώ σε παραδείγματα. Το έκτο Δημοτικό ελήφθη απόφαση να προχωρήσουν. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις. Θα υλοποιηθεί δηλαδή το έργο. Όχι, ενώ έχουμε αποφασίσει. Εγώ εκτιμώ. Έχει αποφασιστεί. Έχουμε αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν πρόκειται να κάνει τίποτα η Δημοτική Αρχή για να το κάνει. Γιατί το λέτε με τόση σιγουριά? Α, το βλέπω. Ψάχνουμε να δούμε τίποτα. Δεν έχει κάνει και τίποτα από τότε. Μάλιστα. Εδώ ελήφθη απόφαση να στεγαστεί, να συνεχίσει να στεγάζεται σε ακίνητο του Δήμου στο Ξεροκάμπι Πολιτιστικό Σύλλογο. Έχουν περάσει μήνες και μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιήσει την απόφαση. Εκτός αν έχει γίνει τη βδομάδα που διατρέχουμε, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Την προηγούμενη, μάλλον, εβδομάδα. Άρα, να πω και κάτι άλλο. Έχει ληφθεί μια απόφαση οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ περιφερειακά 3 ημέρες την εβδομάδα να είναι στη Σπάρτη και 2 στις έδρες των ΤΕΟΣ Δήμων. Θεωρώ ότι είναι λάθος, ιδίως αυτή την εποχή με το COVID. Διότι τώρα τα ΚΕΠ λειτουργούν μέχρι το μεσημέρι, αν πούμε ότι στερεί το προσωπικό. Δεν χρειάζεται προσωπικό. Μία πρόταση που εμείς θα θέλαμε καταρχάς να παραμείνουν, διότι εκεί εξυπηρετείται ο κόσμος. Σας είπα, ιδίως τώρα έπρεπε να το επιβάλλουν να πηγαίνουν και περιφερειακά. Μάλιστα. Να μην υπάρχει και συνωστισμός. Εμείς θα θέλαμε να μείνουν τα ΚΕΠ όπως έχουν. Αλλά εάν δεν είναι δυνατόν αυτό και πράγματι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που δεν συμφωνώ, τουλάχιστον να μένουν τις 4 μέρες στις έδρες των ΤΕΟΣ Δήμων. Κύριε Γιατάκο, πρόσφατα καταθέσατε μία πρόταση στον κύριο Δήμαρχο για αγορά ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου αλλά και για δημιουργία θέσεων πάρκινγκ. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κάνουμε προτάσεις. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που κάναμε είναι πιο σημαντική και από την ανάπλαση. Γιατί πράγματι σε λίγο. Μπορεί να είναι και αλληλένδετη όμως. Μα γι' αυτό θα πω. Γιατί προβλέπετε. Από τη στιγμή που προβλέπεται η απομάκρυνση των αυτοκινήτων, εάν δεν έχει υποδομές, δημιουργείται πρόβλημα τεράστιο. Μάλιστα. Αλλά το βασικό είναι ότι πέρα του αλληλένδετου, ότι αύριο μεθαύριο, σε κάποιο διάστημα, τα κινήτα αυτά δεν μπορούν να μην υπάρχουν, να αγοραστούν. Οπότε τελειώνει αυτό. Δηλαδή, όπως σας είπα, στην προσπάθεια, διότι ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα σοβαρά προβλήματα και αυτά που θα βοηθήσουν στην πρόοδο του Δήμου, θέλω να πω το εξής, ότι εκεί τώρα που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, η κυρία Κατερίνη Σταματοπούλου, Γιουρακοπούλου, Στρατάκου, έχει εκφράσει τη βούλησή της, είχε εκφράσει τη βούλησή της και σε μένα και στον κύριο Βαλιώτη, από ό,τι έμαθα αργότερα, ότι σκοπεύει να δωρήσει τμήμα του ακινήτου στο Δήμο. Με αρέθισμα αυτό, με δεδομένο ότι δίπλα από το ακίνητο αυτό είναι ακίνητο ιδιοκτησίας Κοντιδιτσιώτη για το Ρητέο, μετά είναι το ακίνητο Περγατή που ανήκει στο Δήμο, πιο πάνω είναι το ακίνητο της Τράπεζας Ελλάδος που ο Δήμαρχος είπε ότι είναι σε επαφή με το διοικητή της τραπέζης να μας το παραχωρήσει κατά χρήση, μπορεί και αυτό να αγοραστεί. Από πάνω, εκεί δίπλα στο φάρο, υπάρχει το ακίνητο Αποστολάκου που πωλείται, που υπάρχει είσοδο στον δρόμο, και υπάρχει και το ακίνητο Μαρίνου στην Γκορτσολόγου, που μπορείς να μπεις από το ένα στο ίδιο τετράγωνο, από τον ένα δρόμο και να βγεις στον άλλον. Έχει τεράστιο εσωτερικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε, να στεγαστούν και οι υπηρεσίες εκεί και να γίνει και υπόγειο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα και έσοδα να έχει ο Δήμος, αλλά και να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Εκεί θα εξυπηρετήσει πάνω από το 50% των αυτοκινήτων που θα φύγουν. Είναι μια πρόταση η οποία τη δέχτηκε ο Δήμαρχος, έχει συγκροτήσει μια τριμελή επιτροπή για να δει και αν υπάρχει κάποιο άλλο ακίνητο να αγοραστεί. Προχωράει, διότι αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα των Ινστιτούτων. Διότι ξέρετε, σε ελάχιστες περιπτώσεις, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να προκύψει πάλι πρόγραμμα που θα χρηματοδοτεί την αγορά ακινήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να το εντάξουμε, να γίνει αγορά και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην κατασκευή όλων αυτών που σας είπα. Θα είναι ανακούφιση για την πόλη και πράγματι αυτό θα είναι πρόοδος. Και σας είπα ότι θα εξυπηρετήσει τουλάχιστον το 50%. Μάλιστα.
Μία τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αργυρτάκο. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει σύμπνοια απόψεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης της Ελλάσσων ως αντιπολίτευση του κύριου Βαλιώτη? Μπορώ να πω, το είχα πει και κάποια άλλη φορά, ότι βλέπω μια ιδιότυπη συνεργασία την οποία επακριβώς δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια, διότι εγώ μπορεί να κάνω κάποιες εκτιμήσεις. Αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια ιδιότυπη συνεργασία. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, βοηθάμε όπου μπορούμε. Από εκεί και πέρα σας έχω πει ότι με εμάς δεν πρόκειται να γίνει συνεργασία του επίπεδου με συνδιοίκηση. Διότι τη συνδιοίκηση δεν θέλουμε για να διοικούμε. Διότι ξέρετε τι θα γίνει. Εάν δεν γίνει συνδιοίκηση και δεν πάρουμε κι εμείς κάποιες θέσεις να βοηθήσουμε και να φανεί στο κάτω-κάτω ή ότι είμαστε καλύτεροι ή ότι δεν είμαστε καλύτεροι από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Θα παίρνουμε όλη τη φθορά εμείς και όλα τα θετικά είναι παράδοξη του κ. Δούκα. Αλλά στο κάτω-κάτω, επειδή και δεν το κάνουμε αυτό, ξέρετε, για λόγους εγωιστικούς. Επειδή όμως έχουμε τη βεβαιότητα, και δεν είναι εγωιστικό, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, αν όχι αρκετά παραπάνω, τουλάχιστον καλύτερα, και με δεδομένο του εκλογικού νόμου και τα αποτελέσματα που προκύπτουν, θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν προς το καλό του Δήμου. Mm-hmm. Αλλά σας είπα τις προϋποθέσεις. Με διαφάνεια και να ενημερωθούν οι πολίτες πώς και τι θα γίνει. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αργυρτάκο, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μας απόψε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο κλείνοντας. Νομίζω ότι τα είπαμε πολλά. Να αφήσουμε κάτι άλλο, αν χρειαστεί να ξαναβγούμε. Όχι σε 5 μήνες πάλι. Όχι σε 5 μήνες. Πιο νωρίς. Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να βγαίνουν πιο τακτικά. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο από την παράδειξη δική μας. Δεν είναι ανάγκη να έρχεται ο επικεφαλής. Mm-hmm. Το λέω με την έννοια ότι αν αργούμε, ξέρετε, συγκεντρώνονται αρκετά θέματα και οι συνεντεύξεις που έχουν χρονική διάρκεια. Ναι. Πέραν τη μισή ώρα. Ναι, ακριβώς. Αρχίζουν και κουράζουν. Ναι. Γι' αυτό υπονοείται. Θεωρώ ωστόσο ότι είπαμε σημαντικά πράγματα σήμερα. Δεν νομίζω να κουράσαμε τους τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και πάλι καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εγώ.